Λοιπόν, εμείς όμως τι έχουμε εδώ, τι άλλο θα σας πούμε. Εχθές είχαμε την ανακοίνωση της ΕΡΤ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ του ονόματος του εκπροσώπου της Ελλάδας στη φετινή Eurovision που θα γυρίσει στο Λίβερπουλ και θα είναι ο Βίκτορ Βερνίκος, κυρίες και κύριοι. Ο 16χρονος Βίκτορ Βερνίκος, τον οποίο φιλοξενήσαμε εδώ. Του είχαμε κάνει μια έτσι εφόλης ύλης συνέντευξη για το πώς έχει προετοιμαστεί, τι περιμένει. Μας είχε πει για το τραγούδι, το οποίο μάθαμε ότι είναι μια έτσι ατμοσφαιρική μπαλάντα με κοινωνικό στίχο. Μιλάει για το άγχος του ανθρώπου τη σήμερα ημέρα. Πάμε να ακούσουμε. Να ακούσουμε τη χθεσινή ανακοίνωση από το δελτίο, κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ και επανερχόμαστε. Θα πάμε μαζί να δούμε για πρώτη φορά ποιος θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision. Η αποκάλυψη δεν μπορούσε να γίνει παρά στο κεντρικό μας δελτίο και έχω τη μεγάλη χαρά να σας παρουσιάσω έναν ταλαντούχο 16χρονο νεαρό που θα πάει στο Λίβερπουλ το Μάιο και θα είναι βέβαια ο νεότερος εκπρόσωπος που έχει στείλει ποτέ η Ελλάδα στη Eurovision. Βίκτορ Βερνίκος, η επιλογή του έγινε από την αρμόδια επιτροπή της ΕΡΤ μαζί βέβαια με την επιτροπή κοινού η οποία έπαιξε το ρόλο της. Το ήξερα ότι πήγαινε πάρα πολύ καλά η συμμετοχή αφού προηγήθηκα στους 7 και μετά στους 3. Ναι. Καλή επιτυχία να πούμε. Ήταν τρεις υποψήφοι έτσι, που είχαν μείνει στο τέλος και αυτό που είχε μείνει ήταν να παρουσιάσουν όλες τις ομάδες τους και το πώς θα είναι σκηνοθετημένο, έτσι δεν είναι μέρη. Έχουμε όμως ρεπορτάζ, έχουμε το παρασκήνιο της ανακοίνωσης, γιατί δεν ήταν μια τυχαία ανακοίνωση, ήταν μια έκτακτη ανακοίνωση. Δεν ήταν καθορισμένο ότι θα ανακοινωθεί από την ΕΡΤ μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων η υποψηφιότητα, ποιος θα μας εκπροσωπήσει στον 67ο διαγωνισμό της Eurovision. Έγινε χθες, αλλά έγινε μέρα που δεν το περιμέναμε. Τι έγινε αυτό? Τι εννοώ τώρα? Να γίνει τις προσεχείς ημέρες. Έχω όμως το ρεπορτάζ. Τρεις συμμετοχές. Η μία η συμμετοχή είναι αυτή που θα μας εκπροσωπήσει κιόλας του 16χρονου Βίκτορα. Της Μελίσσα ήταν η άλλη και του ντουέτου Αντωνίας Καούρη και Μαρίας Μαραγκού. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς έγινε. Ψηφίσανε και αποφασίστηκε να πάει ο Βίκτορας. Όμως, ξέρω από ρεπορτάζ ότι ένα παρεάκι πολύ ισχυρό, το οποίο πηγαίνει στη Eurovision και μάλιστα φέρνει και πολύ υψηλές θέσεις στην Ελλάδα. Συνεργάτες εννοείς. Αποχώρησε. Εννοείς συνεργάτες, ένα team. Ένα team που πλαισιώνει τον καλλιτέχνη που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision. Αποχώρησε από μία συγκεκριμένη εκπρόσωπο από τους τρεις. Από μία από τις επικρατέστερες. Αποχώρησε, οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτό αποδυνάμωσε και τη συγκεκριμένη συμμετοχή και αμέσως μετά φυσικά εξελέγει ο Είχε Βίκτορας. Παρουσιάσει δηλαδή συγκεκριμένη συμμετοχή αυτό... με αυτό το team, το τραγούδι, ότι θα είναι μαζί μου και τελικά δεν θα είναι. Και τελικά τελευταία στιγμή στο συγκεκριμένο team το οποίο πλαισίωνε τη συγκεκριμένη καλλιτέχνη αποχώρησε. Όπως καταλαβαίνετε αυτό είχε ένα αντίκτυπο στη συγκεκριμένη συμμετοχή και στην επιλογή οπότε, εν τέλει. Μέρημα, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή ήταν τρεις. Πολύ ισχυρό να πούμε team. Το οποίο πηγαίνει συνέχεια στη Eurovision. Είναι αυτό που από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή είναι οι τρεις επικρατέστεροι, για να φύγει το team από την μία διαγωνιζόμενη, στην ουσία ήταν ανάμεσα σε αυτούς τους δύο η κόντρα. Οπότε γι' αυτό πάρθηκε και η απόφαση εκτάκτους και ανακοινώθηκε σε εμάς. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό τελευταία στιγμή έγινε αυτή η ανακοίνωση. Να πούμε ότι είναι ο νεότερος στην Ελλάδα, 16χρονος, ο οποίος μας εκπροσωπεί, και να πούμε ότι αμέσως μετά έσπευσε να γίνει και ένα ωραιότατο post. Έγινε ένα post από τον Γιώργο Αρσενάκο μέσα από την προσωπική του σελίδα στο Instagram όπου μας δείχνει ότι υπογράφει πλέον ο Βίκτορ Βερνίκος η ελληνική συμμετοχή φετινή με την Panic Records. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι είχε προσυμφωνηθεί η συγκεκριμένη συνεργασία, απλά χθες επιβεβαιώθηκε πλέον και επισήμως μέσα από τη συγκεκριμένη φωτογραφία που ανατύχθηκε από τον Να σας υπενθυμίσω ότι είχε γίνει μια διαρροή, όπως γίνεται δηλαδή κάθε χρόνο στο Eurovision, έγινε μια διαρροή με το τραγούδι αυτό που θα μας εκπροσωπήσει. Βέβαια δεν ακούγεται πάρα πολύ καθαρά, αλλά ας θυμηθούμε, ας πάρουμε μια γεύση. Προφανώς ο ήχος δεν είναι αυτός, όπως είπαμε είναι διαρροή. Ίσα-ίσα που ακούγεται και έτσι όπως το ακούω εγώ με τα αυτιά μου που ξέρω από στούντιο και τα λοιπά, ακούγεται πάρα πολύ βάθος. Ναι. Είναι όπως είπαμε μπαλάντα, μας το είχε πει και ο Βίκτορ αυτό, μας το είχε αποκαλύψει. Ατμοσφαιρική μπαλάντα έτσι με ενεργητικά στοιχεία, κάπου δηλαδή θα κορυφώνεται.
και έχει, έχει να κάνει με το ανθρώπινο άγχος. What they say, το τραγούδι που θα σας προσωπήσει φέτος. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Καλή επιτυχία, να το ευχηθούμε. Μπράβο, Βίκτορα, ένα χειροκρότημα από τώρα προκαταβολικά. Καλή επιτυχία. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα έχουμε το update, θα συνεργάσουμε για άλλες εξελίξεις, για το τι συμβαίνει, για τα επόμενα βήματα, μέχρι να φτάσουμε έτσι στην ημέρα της Eurovision. Θα τα παρακολουθούμε όλα.